Θα ξεκινήσουμε με τα 10 βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τα διπλώματα οδήγησης. Θα υπάρξει μια σχετική παρουσίαση. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και κάποιες αντιδράσεις. Μια βασική έτσι επεξήγηση και παρουσίαση των βασικών σημείων από τη Γιώτα Αρχοντάκη και αμέσως μετά θα έχουμε και τοποθέτηση εκπροσώπου των επαγγελματιών, βέβαια, εκπαιδευτών οδήγησης. Λοιπόν, Γιώτα. Το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υποδομών τέθηκε σε διαβούλευση την περασμένη Τρίτη και έχουμε συγκεντρώσει τα 10 βασικά σημεία αυτού του νομοσχεδίου που αξίζει να δούμε. Πρώτο σημείο, έλεγχος ταυτοπροσωπείας σε δύο στάδια και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπείας υποψήφιων οδηγών στις θεωρητικές εξετάσεις, ενώ προβλέπεται η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων. Την οποία θα διενεργεί ένας εξεταστής μόνος. Στο παρελθόν είχαμε δύο. Η όλη διαδικασία καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει εδώ και πολλούς μήνες και φαίνεται ότι το Υπουργείο θέλει να το δρομολογήσει. Ένα πέμπτο βασικό σημείο είναι ότι δημιουργείται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Να συνεχίσουμε και να πούμε ότι καταρτίζεται και τηρείται μητρώο εξεταστών πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών. Καταρτίζεται επίσης και τηρείται μητρώο εποπτών. Επιμόρφωση εξεταστών και εποπτών προβλέπεται βάσει του νομοσχεδίου. Προβλέπεται επίσης σύστημα αξιολόγησης του έργου των εξεταστών. Ενώ τέλος υπάρχουν και ειδικές προβλέψεις που διευκολύνουν τις εξετάσεις ειδικών κατηγοριών για τους υποψηφίους. Μάλιστα, Γιώτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν επιβεβαιώθηκε ωστόσο η πολυδιαφημισμένη, αν θέλετε, τομή. Ανατροπή με τους 17χρονους να μπορούν να πάρουν δίπλωμα οδήγησης. Μπορούν να συμμετέχουν ωστόσο μόνο στα θεωρητικά και μόλις πάνε και γίνουν 18 μπορούν να συμμετέχουν και στα πρακτικά και να πάρουν δίπλωμα. Πάμε στο Ρέθυμνο, θα συνομιλήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Τσουπάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ρεθύμνου. Κύριε Τσουπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, μας παρουσίασε η Γιώτα Αρχοντάκη τα 10 βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τα διπλώματα και πρόσθεσα και εγώ ότι δεν επιβεβαιώθηκε αυτή η ανατροπή με τους 17χρονους. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Μάλιστα. Όσον αφορά τους 17χρονους, το ιδανικό θα ήταν εφόσον τους βάζουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουν και εφόσον θέλει να αλλάξει κάτι το Υπουργείο με αυτό. Ας βγάζουν δίπλωμα τα 17. Δεν χρειάζεται να περιμένουν να κλείσουν τα 18. Εφόσον θα τους βάλει στη διαδικασία, αλλάξτε το και κάντε το από τα 17 να μπορούν να δώσουν και πρακτικές εξετάσεις, αφού ολοκληρώσουν το σύνολο των μαθημάτων που χρειάζεται. Μάλιστα. Μια λογική δική μου. Αναφορικά τώρα, βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορούν όταν γίνουν 18, σωστά, να δώσουν, να προχωρήσουν και στο πρακτικό σκέλος. Και λέτε εσείς από τη στιγμή που τους βάζει σε μια διαδικασία να καθίσουν σε ένα θρανείο, να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα και να δώσουν θεωρητικές εξετάσεις. Γιατί να μην το ολοκληρώσουν, λοιπόν. Δεν τους δίνεις και την δυνατότητα. Έκανε ένα βήμα πίσω, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο πλαίσιο της εσωτερικής διαβούλευσης κυβερνητικών στελεχών, είχε προωθηθεί να υπερισχύσει αυτό το μέτρο και αυτή η διάταξη. Ναι. Εντάξει, δεν γνωρίζω ακριβώς το τι υπόθηκε στη διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα, για ποιο λόγο το πήραν πίσω. Είχε συζητηθεί, ήταν στην ατζέντα. Ναι, εντάξει, ήταν. Ναι, απλά προφανώς ασκηθήκαν πιέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να εστιάσουμε στα 10 βασικά σημεία του νομοσχεδίου, τα συν και τα πλην, σύμφωνα με τους εκπροσώπους σας. Τα συν και τα πλην. Το ότι γίνονται αλλαγές και ξεκινάμε να κάνουμε αλλαγές, το αποδεχόμαστε όλοι και είναι σωστό να γίνουν αλλαγές. Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή. Να εξυγχρονιστεί ο κλάδος, να εξυγχρονιστεί η εκπαίδευση, να βελτιώσουμε την οδηγική παιδεία στους δρόμους και την οδική ασφάλεια. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα σχέδιο νόμου που προσπαθεί να κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά επί της ουσίας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση δεν αναφέρομαι στο πώς θα λειτουργήσει το Υπουργείο, δεν αναφέρομαι στο πώς θα ελέγχει τους εξεταστές, ποια θα είναι τα μητρώα, με τι κριτήρια. Αναφέρομαι στα της εκπαίδευσης που αφορά εμάς, το δικό μας κομμάτι. Εννοείται ότι αλλάζει την ύλη των θεωρητικών μαθημάτων και βεβαίως και καλά το κάνει. Εξυγχρονίζουν τα βιβλία, μπαίνουν, διαβάζω, θα μπουν καινούργιες γλώσσες να μπορούν να δώσουν και άλλοι πολίτες που μένουν πλέον στην Ελλάδα μόνιμα.
Αλλά όσον αφορά την πρακτική εκπαίδευση, οι μεγάλες αλλαγές που περιμέναμε ποιες είναι, που θα ευνοούν την οδική ασφάλεια, εννοώ πάντα. Διαβάζω λοιπόν ότι ο εκπαιδευτής θα κάθεται στο πίσω κάθισμα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αυτοκινήτου. Πού βελτιώνει αυτό την οδική ασφάλεια? Ποιος θα έχει την ευθύνη? Ο εξεταστής που θα είναι μπροστά θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και για την αποζημίωση και του εκπαιδευτή και του οχήματος και οποιαδήποτε άλλη φορά συμβεί? Δεν γνωρίζουμε. Απλά καταπολεμούμε κατά το Υπουργείο την διαφθορά αν ο δάσκαλος καθίσει πίσω. Γιατί για όλα τα κακά πάντα ο δάσκαλος φταίει, δεν φταίει κανείς άλλος. Για ποιο λόγο ελήφθη ή προτείνεται μάλλον η συγκεκριμένη αλλαγή, πιστεύετε? Θα μας απαντήσει το Υπουργείο. Μάλιστα. Θα μας απαντήσει το Υπουργείο γιατί προτείνεται η συγκεκριμένη αλλαγή. Σε τι αποσκοπεί, δηλαδή τι θα βελτιώσει. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι εννοείται ότι προσπαθούν να κάνουν κάποιες αλλαγές, απλά δεν το βλέπουν σφαιρικά το θέμα. Και εξηγούμε τι θέλω να πω. Πριν μέρες ψηφίστηκε και ένα άλλο νομοσχέδιο που αφορά τη μικροκινητικότητα, σωστά? Είναι, η μικροκινητικότητα λοιπόν είναι κάτι καινούριο, θεσπίζεται από την αρχή. Ακόμα και εκεί δεν το βλέπουν σφαιρικά να πούνε πώς θα βελτιώσω την οδική ασφάλεια. Για ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο. Θα χρησιμοποιεί για παράδειγμα ένας 12χρονος σε ένα πατίνι στον δρόμο και λέει το 12χρονο υποχρεωτική χρήση κράνους με κάποιες προϋποθέσεις. Όλα ωραία, όλα καλά. Θα οδηγήσει ένας 16χρονος, 17χρονος σε ένα ποδήλατο ηλεκτρικό και λέει στον νόμο ότι ξέρεις κάτι, συνιστάται η χρήση κράνους, δεν είναι υποχρεωτική. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν? Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο σωστό από την αρχή? Μάλιστα. Που θα προάγει την οδική ασφάλεια. Το ίδιο να προχωρήσουμε και στα δικά μας θέματα. Πολλά ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν. Απλά να τα πάρουμε από την αρχή. Δυστυχώς αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι απλά κάνουν μπαλωματάκια. Επί της ουσίας δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Για πείτε μας λίγο και να κλείσουμε τελευταία ερώτηση. Μάλιστα. Αναφορικά με τις εξετάσεις, ξέρετε, μετά που άνοιξαν πάλι και είχαμε ξανά λειτουργία των επιχειρήσεών σας, έχει προκληθεί ένα αλαλούμ. Έχουν κολλήσει κάπως οι εξετάσεις, περιμένουν πολύ, η ουρά είναι μεγάλη. Σε επίπεδο Ρεθύμνου, ποια είναι η εικόνα? Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ακόμα και σε επίπεδο Ρεθύμνου η εικόνα είναι τραγική. Πόσοι περιμένουν να πάρουν δίπλωμα? Σίγουρα τώρα θα σας πω σε νούμερα. Πάνω από 400 άτομα θα σίγουρα περιμένουν. Μάλιστα. Να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Αλλά ακόμα και η εξετάση σημάτων ακόμα δεν έχει αρχίσει. Πανελλαδικά οι εξετάσεις θεωρητικές. Κύριε Τσουπάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.